Τα παιδιά παιδιά είναι, δεν μπορούν να... Να τα ελέγξουμε. Εκδηλίνει η ανησυχία των γονέων μετά τη διασπορά του επικίνδυνου ιού και στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Χανίων. Παρά το γεγονός ότι καταγράφεται κόπωση, εκφράζουν τη δυσφορία τους για τη μητήρηση των μέτρων. Τα παιδιά είναι πολύ δύσκολα τα ελέγξεις. Νομίζω ότι όλες οι ηλικίες, ειδικά στα νηπιαγωγεία, δεν μπορούν να ελεγχθούν με οποιαδήποτε μέτρα. Οπότε νομίζω ότι εκεί οφείλεται στην πραγματικότητα. Με ανησυχούν, παιδί μου, και στα σχολεία και παντού. Μια άλλη σημαντική παράμετρο στην επιβάρυνση των επιδημιολογικών δεδομένων στα τμήματα των σχολικών μονάδων είναι και η μετάλλαξη του ιού, όπως λένε, σε συνδυασμό και με τις χαμηλές θερμοκρασίες της εποχής, δημιουργούν συνθήκη αυξημένης μεταδοτικότητας. Τι πιστεύετε, χαμηλές θερμοκρασίες, η μετάλλαξη του ιού, δεν προσέχουν, τι απ' όλα ή και όλα? Μάλλον δεν προσέχουν. Και τα παιδιά είναι λίγο δύσκολο να προσέχουν. Όλα μαζί. Βέβαια, όλα παίζουν σημασία. Υπάρχουν, πρέπει να προσέχουμε το να κρατάνε αποστάσεις, τα μέτρα. Όλα είναι ανησυχητικά. Όλα είναι ύποπτα, όλα είναι περίεργα. Το τι με λιγενέσαι θα το δείξει η ιστορία. Γιατί ίσως δεν προσέχουν όσο πρέπει. Είναι η μετάλλαξη, είναι το κρύο, τι άλλο μπορεί. Είναι και η μετάλλαξη, είναι και η εποχή. Υποθέτω ότι αν τηρούνται τα μέτρα κατά γράμμα, όσο μεταλλαγμένο, ό,τι μεταλλαγμένο και να βγει, ό,τι και να είναι, θα καταπολεμηθεί. Δεν έλειψαν τέλος και οι Χανιώτες που θέλησαν να εκφράσουν την άποψή τους στον τηλεοπτικό φακό, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα συνδυασμό αστάθμητων παραγόντων που ανεβάζει τα κρούσματα με το φόβο η αύξηση να συνεχιστεί, ζητώντας το κλείσιμο των σχολείων. Για μένα, η ταπεινή μου άποψη, θα ήταν καλύτερα να γίνει ένα γενικό lockdown για 15 μέρες. Τα πάντα. Τα πάντα. Εγώ τη γνώμη είμαι ότι τα σχολεία πρέπει να κλείσουν. Αν σε περίπτωση. Τα νούμερα έχουν αυξηθεί. Ακόμα και σε προ-κορονοϊού εποχή, οι πιο δύσκολοι μήνες μετάδοση της γρίπης, λοιμόξεων και ιώσεων ήταν ο Φεβρουάριος και Μάρτιος. Να υπενθυμίσουμε ότι ήδη λειτουργεί πλατφόρμα για δωρεάν έλεγχο COVID-19 για εκπαιδευτικούς και μαθητές 16 ετών και άνω. Μια πλατφόρμα που συμβάλλει σε μια ακόμα πτυχή της κοινής προσπάθειας, η οποία αφορά την παρακολούθηση της διασποράς του κορονοϊού και την εκτίμηση του λεγόμενου δείκτη θετικότητας στο σχολικό περιβάλλον.